Σε μια σκονισμένη σοφίτα ζούσε ένα ζευγάρι ποντικών με το μοναχοπέδι τους, τον Μαθιό. Σε μια γωνιά της σοφίτας, καλυμμένη με ιστούς αράχνης, ήταν ολόκληρη πύργη από εφημερίδες, βιβλία και περιοδικά, μια σπασμένη λάμπα και τα θλιβερά απομεινάρια μιας κούκλας. Αυτή ήταν η γωνιά του Μαθιού. Τα ποντικάκια ήταν πολύ φτωχά αλλά είχαν υψηλέ προσδοκίες για τον μονάκριβό τους. Όταν μεγάλωνε, ίσως να γινότανε γιατρός. Τότε θα τρώγανε παρμεζάνα για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Αλλά όταν ρώτησαν τον Μαθιό τι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει, εκείνος απάντησε. «Δεν ξέρω, θέλω να δω τον κόσμο». Μια μέρα ο μαθιός και οι συμμαθητές του πήγανε στο μουσείο. Αυτή ήταν η πρώτη του φορά σε μουσείο. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από αυτά που είδανε. Ένα τεράστιο πορτρέτο του βασιλιά Ποντικού του Τέταρτου ντυμένου στρατηγού και δίπλα του ένα κομμάτι τυρί που το βλέπε ο μαθιός και του τρέχανε τα σάλια. Φτερωτά ποντίκια που πετούσαν στον ουρανό και ποντίκια με κέρατα και ουρές και βουνά και ορμητικά ρεύματα και κλαδιά που χόρευαν με τον αέρα. «Όλος ο κόσμος είναι εδώ», σκέφτηκε ο Μαθιός. Ο Μαθιός περιπλανήθηκε από τη μια αίθουσα στην άλλη χαζεύοντας τους πίνακες. Υπήρχαν κάποιοι που δεν τους καταλάβαινε με την πρώτη. Ένας έμοιαζε να δείχνει μόνο κάτι ψίχουλα, αλλά με μια πιο προσεκτική ματιά εμφανίστηκε ένας ποντικός. Στρίβοντας ο μαθιός βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με μια μικρή ποντικίνα που του χαμογελούσε. «Είμαι η Νικολέτα», είπε. «Δεν είναι υπέροχοι αυτοί οι πίνακες». Εκείνο το βράδυ ο μαθιός είδε ένα περίεργο όνειρο. Ονειρεύτηκε πως αυτός και η Νικολέτα περπατούσαν χέρι-χέρι μέσα σε έναν τεράστιο φανταστικό πίνακα. Καθώς περπατούσαν, παιχνιδιάρικες χρωματιστές πιτσιλιές έτρεχαν κάτω από τα πόδια τους και γύρω τους ύλη και φεγγάρια χόρευαν απαλά στον ήχο μιας μακρινής μουσικής. Ο Μαθιός ήταν πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Αγκάλιασε την Νικολέτα. «Ας μείνουμε έτσι για πάντα», ψιθύρισε. Ο Μαθιός ξύπνησε απότομα. Ήταν μόνος. Η Νικολέτα είχε χαθεί μέσα στον όνειρό του. Η σκονισμένη και εγκρίζα γωνιά της Σοφίτας ήταν τόσο θλιβερή. Δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια του. Μα τότε, ως διαμαγείας, αυτό που έβλεπε ο Μαθιός άρχισε να αλλάζει. Τα σχήματα αγκαλιάστηκαν και τα χλωμά χρώματα που ήταν σκορπισμένα ένα γύρο ζωντάνεψαν. Ακόμα και οι τσαλακωμένες εφημερίδες τώρα έμοιαζαν απαλές και μαλακές. Και από μακριά ο Μαθιός νόμισε πως άκουσε τις νότες μιας όμορφης μουσικής. Έτρεξε στη γωνιά των γονιών του. «Ξέρω», είπε. «Τώρα ξέρω. Θέλω να γίνω ζωγράφος». Ο Μαθιός έγινε ζωγράφος. Δούλεψε σκληρά και ζωγράφισε σε μεγάλους καμβάδες σχήματα και χρώματα της χαράς. Παντρεύτηκε την Νικολέτα. Με τον καιρό έγινε διάσημος και ποντίκια από όλο τον κόσμο έρχονταν να θαυμάσουν και να αγοράσουν τους πίνακές του. Ο μεγαλύτερος του πίνακας βρίσκεται τώρα στο μουσείο. Όταν τον ρώτησαν πώς λέγεται, ο μαθιός χαμογέλασε. «Πώς λέγεται», μονολόγησε, σαν να μην το είχε σκεφτεί ποτέ πριν. «Το όνειρό μου».